Η Γενική Συνέλευση 150 περίπου υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Λεμεσού το απόγευμα ήταν αποτέλεσμα όπως ελέγχθη δηλώσεων σύμφωνα με τις οποίες διαφαίνεται η πρόθεση για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών στα λιμάνια με στόχο την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας. Οι υπάλληλοι της Αρχής όσο και οι εκπρόσωποι όλων των συνδικάτων κάλεσαν τα μέλη τους να παραμείνουν ενωμένοι μπροστά σε αυτή την εκδοχή και προειδοποιούν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Δεν θα δεχτούμε εις το εφεξής να απειλούμεθα ότι η Αρχή Λιμένων πρέπει και ενδείκνεται να διαλυθεί γιατί δεν συμφέρει. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της ΙΑΛΚ, η Αρχή Λιμένων είναι κερδοφόρα κατά 6 εκατομμύρια λίρες ετησίως και ότι πρέπει να εφαρμόσει νοικοκυρεμένη πολιτική προκειμένου να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα. Εκείνοι οι οποίοι είναι επικεφαλής αυτού του οργανισμού που ονομάζεται Αρχή Λιμένων θα πρέπει να σοβαρευτούν και να πάψουν να διαδίδουν παραπλανητικές δηλώσεις στο κοινό ότι η Αρχή Λιμένων είναι ασύφορος οργανισμός και πρέπει να διαλυθεί. Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων θα ζητήσουν να συναντηθούν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Γλαύκο Κλειρίδη προκειμένου να τον ενημερώσουν για τις απόψεις και τις προθέσεις τους. Χαρακτηριστικά υπογράμμισε εκπρόσωπος των εργαζομένων ότι η απόφαση που θα σημάνει εφαρμογή ιδιωτικοποίησεων ή θεσμικών αλλαγών στην αρχή θα αποτελεί κάζους μπέλι για τις εργασιακές σχέσεις.